Αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, άνδρες και γυναίκες, χέρι λέγω ο Γιώργος, όταν στο κάμπο δει τα Σπαρτά, δει τον κάμπο γεμάτο Σπαρτά. Χέρι ο Τσοπάνης, όταν δει τα πρόβατα να αυξάνουν. Και χέρι ο Άγγελος της Εκκλησίας Ταύτης, που βλέπει πάλι τη συγκέντρωση ταύτην εδώ εις τον ναό των Αγίων Αναργύρων. Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, όχι με ρητορίες, αλλά με απλά λόγια, ώστε να με καταλάβει και η τελευταία γυναίκα και ο πλέον αγράμματος άνθρωπος. Θα προσπαθήσω, λέγω, με απλά λόγια να εννοήσετε, να καταλάβετε αυτά τα οποία θα πω απόψε. Και δεν μένω ικανοποιημένος όταν απλώς θα ακούσετε. Επιθυμώ καθένας από εσάς που είναι εδώ μέσα στο ναό να γίνει ένας μικρός ιεροκήρυκας. Εις τρόπον ώστε όσοι είστε εδώ τόσοι ιεροκήρυκες να σκορπίσετε τα λόγια αυτά στην αιωνία, στα περίχωρα και μέσα στην Αθήνα. Το θέμα της προηγουμένης μας ομιλίας εδώ στο ναό, το θέμα ήτο τεράστιο, ήτο η Ορθοδοξία. Ελέγαμε δηλαδή ότι η μικρά μας πατρίς, η πατρίς μας είναι μικρά εις έκταση, είναι φτωχή σε οικονομικά μέσα, αλλά αυτή η πατρίς μας η μικρά έχει κάτι που δεν έχουν όλα τα έθνη. Έχει ένα θησαυρό πολύτιμο και ανεκτήμητο. Έχει μια ιερά παρακαταθήκη. Και αυτός ο θησαυρός, το διαμάντι αυτό που έχει η πατρίδα μας, ονομάζεται Ορθοδοξία. Ναι, εμείς οι Έλληνες καυχόμεθα για την Ορθοδοξία μας. Καυχόμεθα, όπως ανέπτυξα δια πολλών, δια τέσσερους λόγους. Καυχόμεθα διότι η Εκκλησία μας είναι η αρχαία Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία των Πατριαρχείων, των ενδόξων Πατριαρχείων. Είναι ο χώρος ο ιερός, εις τον οποίο συνέβησαν μεγάλα και έκτακτα γεγονότα του χριστιανισμού. Είναι η Μήτρη Σιών, είναι τα Ιεροσόλυμα, είναι ο Ιορδάνης, είναι ο Άγιος Τόπος, είναι ο Φρικτός Γολγοθάς. Είναι η Αντιόχεια, που για πρώτη φορά στην Αντιόχεια αυτή οι οπαδοί του Χριστού ονομάσαν χριστιανοί. Είναι προπαντός το άδοξον και ιστορικών πατριαρχείων της Κωνσταντινούπολεως, που επί χίλια χρόνια εφώτισε Ανατολική Δύση. Καυχόμεθα για την Ορθοδοξία, διότι είναι αρχαία Εκκλησία. Καυχόμεθα ακόμη, διότι είναι Εκκλησία των Παραδόσεων. Είναι Εκκλησία η οποία ετήρησε τον λόγο της Ιησούς Διαθήκης. Στείτε και κρατείτε τις παραδόσεις. Είναι Εκκλησία, η Ορθοδοξία δεν επιτρέπει ούτε πρόσθεση ούτε αφαίρεση. Σταματά την Ορθοδοξία και η πρόσθεση και η αφαίρεση. Δεν μπορεί να προσθέσει τίποτε, διότι δεν της λείπει τίποτε. Δεν μπορεί να της αφαιρέσει τίποτε, διότι τίποτε δεν είναι περιττόν. Είναι Εκκλησία η οποία ακούει τον Απόστολο Παύλο και λέει, κι αν ακόμα από τα ουράνια κατέβει άγγελος, δεν θα είναι άγγελος, αλλά θα είναι σατανάς με μαύρα φτερά, με άσπρα φτερά, κι αν ακόμα κατέβει κάτω στη γη. Άγγελος με λευκά φτερά και μας πει κάτι που είναι κόντρα με το Ευαγγέλιο, κόντρα με τα ευνές της Εκκλησίας μας, κόντρα με τις παραδόσεις, ανάθεμα. Είναι η Εκκλησία η αρχαία, είναι η Εκκλησία των παραδόσεων, είναι η Εκκλησία του μαρτυρίου και των ηγών. Είναι ακόμα, είπαμε, η Εκκλησία στην οποία εμείς οι Έλληνες πρέπει οφείλουμε και την ύπαρξή μας ακόμα ως έθνος. Αυτά, αγαπητοί μου, δια πολλών, αναπτύξαμε στην προηγουμένη μας ομιλία. Συνεχίζουμε την ομιλία. Και λέγουμε σήμερα ότι κοντά στα άλλα που είπαμε υπάρχει ακόμα, μας ερωτούν, γιατί τα αφατές η Ορθοδοξία είναι αληθινή θρησκεία, είναι αληθινή πίστη. Και απαντώ ότι είναι αληθινή η πίστη μας
Διότι καμιά Εκκλησία στον κόσμο, καμιά Εκκλησία στον κόσμο, ούτε η Παπική, ούτε η Φράγκη, ούτε καμιά άλλη Εκκλησία, δεν καταδιώχθηκε τόσο όσο η Ορθοδοξία. Γιατί άραγε? Διότι όπου είναι το αληθινό, εκεί γίνεται πόλεμος μεγάλος. Όσο πιο αξία έχει ένα πράγμα, όσο σπουδαιότητα έχει κάποιο πράγμα, τόσο και ο πόλεμος είναι ισχυρότερος. Ένα παράδειγμα. Μέσα στο περιβόλι κάπου είναι δύο δέντρα. Το ένα δέντρο είναι άκαρπο. Δεν κάνει καρπό. Το άλλο δέντρο είναι γεμάτο καρπούς. Δεν μου λέτε παρακαλώ, πού τα παιδιά, πού οι αλήτες πετάνε τις περισσότερες πέτρες? Στο δέντρο το άκαρπο ή στο δέντρο το που έχει καρπό? Στο δέντρο το άκαρπο ούτε μια πέτρα. Αλλά στο δέντρο που έχει ψηλά καρπούς, μαζεύονται όλα τα παιδιά να ρίξουν όλοι τους καρπούς. Έτσι βλέπουμε τις άλλες εκκλησίες να μην πολεμούνται. Αλλά η δική μας εκκλησία πολεμάται. Είναι δέντρο, είναι όπως λέγει τους χαιρετισμούς. Όπως τους χαιρετισμούς υπάρχει, λέγει, χαίρε, λέει για την Παναγία. Αλλά ό,τι είναι γραμμένο για την Παναγία, είναι γραμμένο για την Εκκλησία. Γιατί λέγει στην Αποκάλυψη ότι επάνω στον ουρανό εθεάθη, οράθη, γυνή απασφάκουσα. Η γυνή αυτή που άστραπτε πάνω στα ουράνια, επάνω από τους ουρανούς, η γυναίκα αυτή με το στέμα των αδαμάντινων, η γυναίκα αυτή είναι η Παναγία Θεοτόκος και η Εκκλησία που συμβουλίζει η Παναγία μας. Λοιπόν, λέγει, όσα είναι γραμμένα για την Παναγία, είναι γραμμένα για την Εκκλησία μας. Λέγει λοιπόν σε κάποιο χαιρετισμό, χαίρε δέντρον αυλαχόκαρπον, έτσι πρέχονται επίσης, χαίρε λέει δέντρο που σε γεμάτο καρπούς. Αυτό δυνάματα είπαμε, αυτό λέει η Εκκλησία δια την Παναγία. Αυτό λέγουμε και εμείς για την Ορθοδοξία. Χαίρε Ορθοδοξία, είσαι δέντρο αγλαόκαρπον, έτσι πρέχονται πιστοί, αιώνες, γενναία, γενναία. Το δέντρο αυτό είναι ποτισμένο με τα δάκρυα των προγόνων μας. Το δέντρο αυτό, το δέντριο αυτό είναι με τα αίματα. Το δέντριο αυτό δεν το επίτευσε άγγελος και αρχάγγελος, ούτε άνθρωπος. Το δέντρο αυτό το επίτευσε ο Χριστός. Και ό,τι φυτεύει ο Θεός, ό,τι φυτεύει ο ουρανός, όλοι οι αιώνοι δεν μπορούν να το ξεριζώσουνε. Χαίρε Ορθοδοξία, δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέχονται πιστοί. Και όπως είπαμε, εναντίον αυτού του δέντρου, με τους τόσους καρπούς, πέσανε, πέφτουν όλοι οι δυνάμεις του σκότου. Εχθροί, Ορθοδοξία έχει πολλούς εχθρούς. Αν πιάσουμε και ανοίξουμε τα τεφέρια, αν πιάσουμε και ανοίξουμε τις ιστορίες και μετρήσουμε τους εχθρούς της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, θα δούμε, αν αρχίσουμε να τις μετράμε μόνο, όπως μετράει ένα μαύρο κομπολόι ο άνθρωπος, εάν πάρουμε και τους μετρήσουμε, μέχρι τα μεσάνυχτα να καθίσουμε δεν τέλειωσαν οι εχθροί της Εκκλησίας. Ο πρώτος, ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρώτος είναι εκείνος που άμα άκουσε, εκεί που οργίαζε στα παλάτια, όταν άκουσε ότι κάπου σε μια γωνιά, σε ένα σπήλαιο, εγεννήθηκε το Θείο Βρέφος, τότε εταράχθηκε, άφησε, ακούνησε σπαθιά, ακούνησε μαχαίρια να σφάξει τον ήπιον. Και μετά αυτός είναι ο ηρώτης, ο πρώτος εχθρός της Εκκλησίας, ο πρώτος εχθρός του Θείου Βρέφους. Μετά ήρθε ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Πιλάτος, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, όλοι που βλέπουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Ηρώδης με το μαχαίρι θέλησε να κόψει την Εκκλησία των Χριστών. Άλλοι δεν κρατούν μαχαίρι, δεν φοβάμαι το μαχαίρι. Το μαχαίρι μην το φοβάστε. Το μαχαίρι για ένα ήρωας. Μην φοβάστε την ζωή. Μια φορά θα περάσει από τον πλανήτη. Μακόλι, όσοι στα χρόνια μας στην γενιά πεθάνουν για ιδέες. Δεν υπάρχει ωραίτερο θάνατος. Όσοι έχουν κόφωνα για τα σειρέας, όσοι αυτοί είναι ήρωες, μην τους κλαίτε. Μην θέτε ζωή επάνω στα παπλώματα και μέσα στην κλειδί και στην ειδονή. Δεν πλάστηκε ο άνθρωπος διέδωνα. Και είστε έτοιμοι όλοι, διότι έρχονται η μέρα πονηρέ. Μην φοβάστε το μαχαίρι. Η πάνω όλων είναι η τιμιότης, είναι η αγνότης, είναι η πίστης, είναι η Ορθοδοξία. Δεν φοβήθηκε ο Χριστέ η Ορθοδοξία το μαχαίρι. Κάτι άλλο φοβήθηκε ο Χριστός. Κάτι χειρότερο από το μαχαίρι. Αυτός που κρατάει το μαχαίρι και θέλει να μας σπάσει,
Δεν το φοβούμεθα. Κάτι άλλο φοβούμεθα. Ποιο? Είναι κάτι άλλο από το μαχαίρι. Είναι η πένα. Είναι η γλώσσα. Η γλώσσα που ρίχνει σταγόνα με σταγόνα το δηλητήριο χωρίς όξος εναντίον του Χριστού μας. Είναι η συκοφαντία, είναι η διαβολή, είναι η διαστροφή εναντίον των αληθιών του Ευαγγελίου. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι σπουδασμένοι δεν κρατούσαν στα χέρια όπως οι στρατιώτες μαχαίρι, κρατούσαν καλαμάρια, κρατούσαν πένες, κρατούσαν γλώσσα άστροφων και σοβιστική. Και μετά που πολέμησε πολύ ο Χριστός, ναι, τι δεν του είπανε? Φόβον κοινοπότη, πλάνων, πλανάτων λαών, έφτασαν ακόμα στην πιο φρικτή βλασφημία. Αυτός που είναι ο βασιλεύς των αγγέλων, και θυμάστε τη μεγάλη παρασκευή που θα μαζευτούμε όλος ο λαός και θα κλείνουμε αγώνι μπροστά στο βασιλιά του κόσμου και θα πούμε χαίρο βασιλεύς των αγγέλων, αυτοί οι σταυρωτέτου. Οι γραμματείς και φαρισαίοι είπαν ότι είναι ο αρχηγός των δαιμόνων, ότι είναι ο Βελζεβούλ, ενώ με το οποίο γίνονται τα σημεία για τα τέρατα. Πολέμησα με το μαχαίρι, πολέμησα με τη γλώσσα. Και αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αδελφοί μου. Δεν θα σας κάνω ιστορία. Όσοι θέτε από εσάς, παίρνετε στα χέρια σας ιστορία και διαβάζετε. Εγώ σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με τους νεκρούς. Πέρασαν οι νεκροί, τα ονόματά των σβήσανε. Και ένα σταυρό, πρωτοβόλο, εν τούτο νίκα, νίκα τον κόσμο. Δεν θα ασχοληθούμε με τα οικοταφεία. Θα ασχοληθώ με την σύγχρονη ζωή. Θα κοιτάξουμε στα χρόνια μας. Ποιοι είναι οι εχθροί της Ορθοδοξίας? Είναι πολλοί. Αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο πιο φοβερός εχθρός από τους αιρετικούς, ποιος? Είναι πολλοί. Είναι, αδελφοί μου, αυτή την ώρα, σε όλη την Ελλάδα, σύγεται Ελλάς από τη φοβερά αυτήν αίρεση και έχει φτάσει. Και μέχρι η αιωνία. Δεν το φαντάζομαι για στην αιωνία. Έχω μεγάλη ιδέα. Δεν σας το φορακεύω. Έχω μεγάλη ιδέα για τα παιδιά της Μικράς Ασίας. Για τα εγγόνια της Μικράς Ασίας. Και απόλυτα όταν έμαθα ότι και μέχρι εδώ η αράχνη του διαβόλου εξάπλωσε τα πλοκάμια του. Και μέχρι εδώ ακόμα στην αιωνία, στα κόμματα αυτά, έφτασε η αράχνη. Έφτασαν τα πλοκάμια του Σατανά. Έφτασε η κατηραμένη αίρεση. Και η κατηραμένη αίρεση που πέρασε όλες τις αιρέσεις των αιώνων είναι ο συνδυασμός, είναι η μάρτυρες του Γιωχωμά. Αυτή την ολή που έχουμε στη διάθεσή μας, θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω. Όπως παίρνει ένα φάρμακο, όπως παίρνει μια τροφή. Πας στην αγορά, βλέπεις μια τροφή που είναι τυλιγμένη μέσα στο χαρτί το χρυσό. Και λες τι τροφή καλή είναι αυτή, μα μέσα είναι το φαρμάκι. Τι πας στο χημείο, την αναλύεις και σου λέει ακατάλληλος. Έτσι λοιπόν θα πάρουμε τον χιλιασμό και τον βάλω μέσα στο χημείο του Ευαγγελίου και θα τον αλύσουμε για να δούμε αν είναι αλήθεια ή είναι το ψέμα των αιώνων. Πρώτα, πού γεννήθηκε ο χιλιασμός? Μας ενδιαφέρει όταν βλέπουμε ένα παιδί. Θέλουμε να μάθουμε τη μάνα του, να μάθουμε τον πατέρα του, γιατί απάνω στο παιδί είναι η εικόνα του πατέρα και η εικόνα της μάνας. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε ο χιλιασμός. Τι, πού γεννήθηκε, πού βήτρωσε, ποια είναι η σπηλιά που τον γέννησε, ποιος είναι ο βράχος που τον έβγαλε. Έχει μεγάλη σημασία. Ο χιλιασμός είναι μια νέα φάπρικα, ένα νέο μηχάνημα του Σατανά. Και όπως ένα μηχάνημα το φτιάνουν στα εργοστάσια, έτσι και ο χιλιασμός βγήκε από ένα εργοστάσιο, καινούριο εργοστάσιο, γιατί ο διάολος έχει πολλές φάμπρικες και μια από τις τελευταίες φάμπρικες που έκανε ο διάολος για να διαλύσει την χριστιανική θρησία, ένα τελευταίο μηχάνημα σκοτεινών, απέσιων, αδυσόδες, είναι και ο χιλιασμός. Ποιο εργοστάσιο την έβγαλε? Πλησιάζω και βλέπω το εργοστάσιο. Απάνω στο εργοστάσιο γράφει «Σιωνισμός». Από εκεί μέσα βγήκε ο χιλιασμός. Μα τι είναι αυτό ο χιλιασμός? Ο σιωνισμός είναι μια λέξη που ολίγει εδώ μέσα εις τον νόμο θα τη γνωρίζουν. Αλλά είναι λέξη βαθιτά τη σημασία για τα χρόνια τα αποκαλυπτικά που ζούμε. Σιωνισμός είναι
μια μυστική εταιρεία που την έφτιασαν όχι ορθόδοξοι χριστιανοί, ούτε Ρώσοι, ούτε Άγγλοι, ούτε άλλοι, αλλά την έφτιασαν την εταιρεία αυτή, τη φτιάσανε τη μυστική αυτή εταιρεία ποιοι? Εβραίοι, τραπεζίτες που κρατάνε τις κάσες του κόσμου. Δεν έχουμε, δεν μισούμε τους ανθρώπους, μισούμε τα τεκδηλώσεις των και τα συστήματά του. Αυτοί λοιπόν οι Εβραίοι προ 50-60 χρόνια μαζευθήκανε μυστικά σε μια πόλη της Ευρώπης και απεφάσισαν να διαλύσουν το χριστιανισμό. Αλλά ο Θεός, ο ύψιστος, που αγαπάει την Εκκλησία του, ο Χριστός τους ξεσκέπασε. Τα μυστικά τους φαναρώθηκαν. Δεν υπάρχει κρυφτό. Ας κρύβεσαι, ας πας όπου να είσαι, σε σπουλιές, σε λαγκάδια. Θα έρθει η μέρα που θα φανερωθεί το έγκλημα που έκανες. Χίλια μάτια, εκατομμύρια ήλιοι θα φωτίσουν τα πιο σκοτεινά σημεία του κόσμου. Και φώτισε η αλήθεια. Ανεκαλύφθη τα μυστικά, τα πρωτόκολλα τους που έκαναν, που γράψανε και δημοσιεύτηκε το βιβλίο στα γαλλικά, στα ρώσικα, στις διάφορες γλώσσες, μετεφράστηκε στην Ινγκή. Έκανε παγκόσμιο πρώτο. Λέγεται πρωτόκολλα των σοφών σιών. Τι λένε αυτά? Τι λένε? Να φρίξει το μυαλό σου. Δυστυχώς, σας το λέω, εκέρδισαν, φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ότι το παιχνίδι το κέρδισαν διάφοροι. Δεν το κέρδισαν το παιχνίδι. Το παιχνίδι των ζατρίκιων το κέρδισαν πίσω οι σιωνιστές, οι Εβραίοι. Γιατί τα λέει όλα μέσα. Πρώτα λέει, θα κοιτάξουμε να πάρουμε, να διαλύσουμε τους νέους. Άμα διαλύσουμε τους νέους, διαλύθηκε η κοινωνία. Και θα διαλύσουμε τους νέους πώς? Πώς, το κατόρθωσαν, το επέτυχαν. Το επέτυχαν. Διέλυσαν τους νέους, θα τους διαλύσουμε, λέει μέσα εδώ. Θα διαλύσουμε τους νέους πώς? Με τα φιλμ, με τους κινηματογράφους. Θα παραστήσουμε επάνω στους κινηματογράφους τα πιο αισχρά, τα πιο σκανδαλάδι, ώστε το παιδί πλέον, ο νέος, να μην έχει, να το μυαλό του πια μέσα, να είναι σκουπιδαριό. Να μην έχει τίποτα μέσα, ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε οικογένεια, αλλά μέρα νύχτα να σκέφτεται την αμαρτία. Αυτό που σας λέγω, αποδεικνύεται πώς. Τον κινηματογράφο, που βγαίνουν όλες οι ταινίες και σκορπούνται, που φεύγει όλη η κοπριά του διαβόλου και σκορπιάται με το φτιάρι σε όλη τον κόσμο στην Ιδρώδιο, το κέντρο των κινηματογράφων είναι το Hollywood, το περιφώνει το περιβόητο Hollywood. Λοιπόν, οι εταιρείες οι μεγάλες τις έχουν, τις κυβερνούν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι έχουν το Hollywood, αυτοί το κυβερνούν. Θα διαλύσουμε, λέει, τους νέους με τους κινηματογράφους. Δεύτερο, θα διαλύσουμε τους άντρες. Τώρα, επειδή δεν έχω καιρό να κάνω πολλά κηρύγματα, να τα εξηγήσω όλα, κάνω μια παρέκβαση. Εδώ στην Ελλάδα μας, στον τόπο αυτόν, ταινίες που δεν τολμάνε ούτε στο Hollywood. Ακούτε, Έλληνες, ταινίες που δεν τολμάνε οι Αμερικάνοι ούτε στο Hollywood, ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε στην Ιταλία, ούτε στο Παρίσι. Ταινίες αυτές, φιλμ τέτοια, τα παίζουν στην Αιωνία και μέχρι στην Αθήνα. Γιατί εκεί, μόλις παρουσιαστεί τέτοια ταινία, ο παπάς και ο δεσπότης ξεσηκώνει το λαό και απαγορεύει. Εδώ, αφήστε με τα παιδιά σας. Εγώ καλόγερος είμαι. Καλόγερος γεννήθηκα, καλόγερος θα πεθάνω. Το ρασάκι μου και το μοναστήρι μου. Ουε, ουε, σε εσάς τους πατέρα, σε εσάς τους μητέρες που αδιαφορείτε για τα παιδιά σας. Έρχεται ώρα, σαρώστε τη γη. Τα παιδιά σας, τα στομάχια τους έχουν μέσα στο σπίτι. Το πνεύμα το στόχο στον κινηματογράφο και στον διάβολο. Δεν μου λέτε, για να έρθω εδώ στην Αιωνία μια μέρα και χτυπήσω νεκρικά καμπάνα και μαζευτούμε όλοι, πάθε
είμαστε μπροστά με το ράσο, να κλείσουμε εκεί με το ράφο. Έρχεστε μαζί. Δεν έρχεστε. Δεν έρχεστε. Ένα. Δεν έρχεστε. Καλά. Φοβάται τη φυλάκα από όλα αυτό. Εσύ έρχεσαι. Δεν έρχεσαι. Θα με γελάσεις. Λοιπόν. Θα διαλύσουμε, λέγουν αυτοί οι σατανάδες. Θα διαλύσουμε την νεότητα με τους κινηματογράφους. Θα διαλύσουμε τους άντρες με το αλκοόλ, με τα ποτά. Να μην έχουν μυαλό πλέον. Να παίρνουν το βολάκι στα χέρια τους και να σκοτώνουν τους ανθρώπους στον δρόμο. Θα διαλύσουμε τις γυναίκες. Τις γυναίκες. Γιατί έχει γυναίκα μεγαλείο. Αχι, την τιμή της, την αξιοπρέπειά της. Στα παλιά τα ευλογημένα χρόνια, στη Μικρά Ασία υπάρχουν διηγήματα που πασάδες έδωναν σε χριστιανές πιθάρια απολύρες. Καμία αλληλή στη Μικρά Ασία δεν απόλυσε την τιμή της. Θα διαλύσουμε την οικογένεια, λέει. Θα διαλύσουμε τις γυναίκες. Πώς θα διαλύσουμε, πώς. Με διάφορα, πώς. Με τους χορούς τους ευρωπαϊκούς. Τι είναι αυτοί οι χοροί. Πρέπει, εγώ απορώ. Θαυμάζω την μακροθυμία του Θεού που μας ανέχεται. Απορώ και εκτίθαμε. Μα δεν έχουν πατέρες, δεν έχουν άντρες, δεν υπάρχει οικογένεια. Τι φρικαλαίο πράγμα είναι αυτό. Αυτός δεν είναι χορός. Χορεύανε παλιά χρόνια ελληνικούς χορούς, αθανάτους χορούς. Μακριά ο άντρας από τη γυναίκα. Αυτός είναι χορός. Αυτός είναι πορνεία. Αυτός είναι μοιχεία. Θα έλεγα κάτι άλλο. Δεν επιτρέπεται να το είπω. Κι όμως το ανέχεται ο πατέρας και η μάνα. Και όλοι θα ανέχονται. Και έγινε ένα πορνοστάσιο. Και τα διαζύγια από τους χορούς είναι. Και θα είναι η ψύχη να μας καταβεί. Διαλύσουμε, λέει. Θα διαλύσουμε τις πολιτείες, τα κράτη, με τη διχόνοια των κομμάτων. Θα τους κάνω να τους διαιρέσω. Και τελευταίως, μαζευτήκανε για όλοι και σκεφτήκανε, σπάσανε τα κεφάλια τους. Σκύψανε τα κεφάλια τους να βρούνε μηχάνημα να διαλύσουν την εκκλησία. Και τι είπανε, άντε, την εκκλησία θα τη διαλύσουμε, πώς, με τα ζωρέα. Και μέσα από το σιωνισμό βγήκε ο χιλιασμός. Μέσα από τους Εβραίους. Εβραίοι βρήκαν τον χιλιασμό. Μα, γνωρίσαμε την πρόνευση. Τώρα, αδέρφια μου, πού να καθίσω, να ανοίξω τα βιβλία τους και να σας πω τι λένε. Τι λένε αυτοί. Είναι φρικτό πράγμα. Λίγα να σας πω. Ένα δειγματολόγιο θα σας δώσω. Όπως το μαγαζί. Δεν σας κατεβάζει τα τόπια όλα ο καταστηματάρχης, αλλά έχει ένα δειγματολόγιο και ένα κομματάκι σας δείχνει και καταλαβαίνετε τι έχει αποθήκη. Έτσι και εγώ θα σας δείξω το δειγματολόγιο του σατανά. Και διαλέξτε και πάρετε. Πρώτα. Η εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, στην Νίκαια, 318 πατέρες και ιεράρχες, μάρτυρες, ήρωες, ασκητές και άλλοι, μαζευτήκανε και όλοι τους μαζί με ένα σώμα κατέκριναν την δασκαλία ενός αιρετικού και στο τέλος αφού προσεπάθησαν να τον πείσουν και δεν επίστηκε, όλοι τους σώσαν τα χέρια ψηλά άκρα το σημείο του Σταυρού και όλοι τους οι αείμνηστοι πατέρες, οι πατέρες της εκκλησίας μας είπαν ανάθεμα στον Άδειο. Και όταν πάλι ήρθε η τελευταία Οικουμενική Σύνοδος, η 7η Οικουμενική Σύνοδος, και αφόρησε τους αιρετικούς, έγραψαν μέσα αυτούς, μέσα στα βιβλία, είναι γραμμένο μέσα στο τριώδιο, στο συνοδικό, στο πρακτικό, που είναι γραμμένο στην Κυριακή Συνοδοσία, και λέει, Αρίο, Θεομάχο, και Αντιχρίστο, και Αρχηγό των Αρέσεων, ανάθεμα. Έτσι λέει η Εκκλησία μας. Τι λένε. Άλλοι, οι χιλιάστε τι λένε. Άλλοι, ο Άριος
Ο Άριος είναι αδελφός μας. Είναι αδελφούλη μας, λέει. Άριος, λέει, είναι ο καλύτερος φίλος μας. Τα λένε μέσα στα Ηλία. Μέσα στα Ηλία λένε, κοιτάξτε, ότι ο Άριος είναι αδελφός, τον πνευματικός αδελφός. Τον αγαπάνε περισσότερο από όλους. Γιατί συγγενεύουνε. Συγγενεύουνε ιδεολογικώς. Συγγενεύουνε στις ιδέες. Συγγενεύουν στη πιο σοβαρά πλάνη τους. Ποια πλάνη? Λένε, λέει ο Άριος, λένε και οι σημερινοί χιλιάδες, ότι ο Χριστός, αυτή είναι η πλάνη, ας μας συγχωρέσει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι Θεός. Είναι ένας άνθρωπος. Μεγάλος άνθρωπος. Σπουδαίος άνθρωπος. Φιλόσοφος. Υψηλός, μεγάλος. Αλλά Θεός δεν είναι. Αλλά εάν, αδελφοί μου, υπάρχει μια αλήθεια στον κόσμο που λάμπει σαν τον ήλιο, εάν υπάρχει μια αλήθεια που έχει ντοκουμέντα και αποδείξεις όσον καμιά άλλη αλήθεια στον κόσμο, η αλήθεια αυτή είναι μία, ότι ο Χριστός είναι Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας και ευλογημένης και αθανάτου Αγίας Τριάδος. Μα πού το βγάλεις αυτό, πού το βγάζω? Πρώτα ανοίγω το Ευαγγέλιο. Ανοίγω το Ευαγγέλιο και διαβάζω. Το έχω το Ευαγγέλιο και οι χιλιαστέ. Και στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, ο Χριστός πήρε τους μαθητάς και βγήκανε σε μια ερημιά. Ξέρημο μέρος. Κουρασμένος ο Χριστός. Όλη μέρα. Από την ανατολή του ήλιου μέχρι το βράδυ δεν έφαγε ψωμί. Τα χέρια του τα Άγια απάνω στους αρρώστους. Βγήκε τη νύχτα έξω, στην ερημιά, που δεν έχουμε τίποτε άλλο. Αχ, ερημιά, χίλιες φορές να ζεις στο βουνό, παρά σε αυτές τις κατηραμένες πόλεις. Αχ, ερημιά Αγία, μα στις πόλεις κατοικούν θηρία, αγριότερα από τα θηρία της ερήμος. Στην ερημιά, λοιπόν, ο Χριστός, μακριά από τους γραμματείς, μακριά από τους φαρισαίους, μακριά από τον κόσμο της αμαρτίας, στην ερημιά, πήγε ο Χριστός μας και κάθισε με τους 12. Περίλυπος ήταν. Σε μια στιγμή τους ρωτάει ο Χριστός. Δεν μου λέτε. Σεις που πάτε παντού. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι. Τι ιδέα έχουν οι άνθρωποι για μένα. Που ακούν τη δασκαλία μου. Που βλέπουν τα θαύματά μου. Τι ιδέα έχουν. Και απήντησαν οι μαθητές. Οι μεν λέει. Άλλοι μεν. Διχασμένοι είναι οι άνθρωποι. Σε κόμματα είναι. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Άγιος, ο πρόδρομος. Άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, ο προφήτης. Άλλοι ο Ερεμίας, ή ένας των προφητών. Αυτά λέει ο κόσμος, λέει. Οι γυναίκες, τα παιδιά, αυτά συζητάνε. Ότι εσύ είσαι Ιωάννης ο πρόδρομος, Ηλίας ο προφήτης. Και κάνει ένα δεύτερο ρώτημα. Ένα δεύτερο ρώτημα. Και λέγει, εμείς δε, τι να με λέγετε. Καλά λέει, αυτά λέει ο κόσμος. Σεις τι λέτε. Τότε αποκριθεί Σίμων Πέτρος, η Σάλπιγγα, σκόθηκε ως Πέτρος. Δεν σκέφτηκε πολλά ο Πέτρος. Δεν ήταν άγγι να σκεφτεί πολλά. Δεν είναι η πίστη σε απολογία και συλλογισμούς και δικηγορίες. Είναι απλά πράγματα. Απλά όπως το πρωί. Είδες το πρωί. Είδες το πρωί το παιδάκι. Γέννη. Το παιδάκι κίνης. Το πρωί την άνοιξη. Άμα βγεις και βλέπεις τον ήλιο, λες να ο ήλιος. Να ο ήλιος. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος λέει, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Του ζώντος, αυτό είσαι λέει ο Χριστός. Και απεκρίθη ο Ιησούς και είπε αυτό, «Μακάριος Ιχίμων Ιωνάς, ότι σάρξ σχέμα ού καπεκάλυψες, ολοπατήρ μου ο εν της ουρανής». Σε μακαρίζουνε, γιατί αυτό το πράγμα, αυτή την αλήθεια, δεν σου την είπε άνθρωπος. Δεν τη διδάχτηκε σε σχολιά και θεολογικές σχολές, δεν την πήρες. Αλλά αυτή η αλήθεια ήρθε από τον ουρανό, σε φώτισε το Πνεύμα το Άγιο. Καγώς λέγω, ότι εσύ Πέτρος και πιτά αυτή την πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία. Αυτή η πίστη που έχεις, ότι είμαι Θεός, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, αυτή η πίστη θα γίνει πέτρα, φράχτο, επάνω στον οποίο θα χτιστεί η Εκκλησία μου. Και λέγει κάτι άλλο, μια προφητεία. Μια προφητεία. Ας την ακούσουν οι άπιστοι και οι άθεοι.
Μια προφητεία τότε που λέει ο Χριστός στην ερημιά, που ήταν άξιο στην ερημιά και το φεγγάρι μόνο ήταν πάνω στην ερημιά. Κανείς, 12 ήταν μόνο. Το χ, παίρνετες, τα πορτοφόλια να ψάχνες, δεν έβρισες χρήματα. Τότε που ήταν ο Χριστός, 12 ήταν. Και είπε, και πειρόδου, πού κατηχίζουν αυτοί. Και αν ανοίξουν ακόμα οι μπουκ, ανοίξει ακόμα, βγάλει ο διάολος, ανοίξουν οι πόρτες της κολάσεως και βγουν όλα τα δαιμόνια και πέσουν πάνω στην εκκλησία, δεν θα την κλονίσουν την εκκλησία. Σε πειρόδου κατηχίζουν αυτοί. Περάσαν 20 αιώνες από τα ούτε εγώ ξέρω. Θα περάσουν άλλοι 20 αιώνες. Έως ότου υπάρχουν τα άστρα και υπάρχει ο ήλιος και τρέχουν τα βοτάνια, η εκκλησία του Χριστού είναι αθάνατος. Και συνεχίζει. Λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός ομολογεί. Παραδέχεται, μακαρί. Εγώ δεν είμαι πρώτο Αβραάμ. Υπάρχω πρώτο Αβραάμ, λέει, υπάρχω. Όταν τα ακούσαν οι Εβραίοι ότι είπε ότι ο Χριστός είναι πρώτο Αβραάμ, τα χάσανε. Και πήραν λυσάρια να τον χτυπήσουν. Τι είναι αυτά που λες. Εσύ είσαι 30 χρονών και λες ότι είσαι πρώτο Αβραάμ. Υπήρχες πρώτο Αβραάμ. Τι σημαίνει αυτό. Ήτανε το Αβραάμ νεότερος κατά 2000. Αλλά ήτανε πρώτο Αβραάμ. Ως άνθρωπος νεότερος του Αβραάμ. Αλλά ως Θεός πρώτο Αβραάμ. Πρώτο Αβραάμ, πρώτη Σέβα, πρώτο άστρο, πρώτο ηλίου, πέρα στην αλλιότητα υπήρχε, δεν υπήρχε στιγμή που δεν υπήρχε Χριστός. Πρώτο Αβραάμ γεννήθηκε από ημί. Πώς τα ερμηνεύετε αυτά, πώς τα εξηγείτε κύριε Χιλιαστέ αυτά. Μα, θες κανένα άλλο. Την τελευταία μέρα, στο μυστικό δείπνο, λέγει ταραχθήκανε. Κατάλαβαν ότι λίγες ώρες έμεναν. Σε λίγο, επί ξύλου κρεμάμενος ο Υιός της Παρθένου. Και λέει, μη τρασέστε η μανικαρδία, μη δελειώτε, πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε. Κύριε, πού πηγαίνεις, προέβομαι στον Πατέρα, Πατήρ και εγώ ένας μεν. Και του λέει ο Φίλιππος, δείξον τον Πατέρα και αρχίμι, δείξε μας τον Πατέρα. Και λέει, Φίλιππε, τόσο χρόνο είσαι μαζί μου και δεν με γνώρισες, ορακός εμέ, εώνα και τον Πατέρα, ο Πατήρ είναι μη και εγώ είναι τον Πατρί, ένας μεν. Ο ίδιος ο Χριστός μπορεί. Μα πού να διαβάσω. Τον Παύλο που υμνεί την θεότητα. Τον Ιωάννη, τον Ευαγγελιστή που λέγει εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος είπε στον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος άρχισε και έτω και ήρθε προς εμάς. Πού να ανοίξουμε. Ζωή τη γράφει πέραν τη θεότητα του Χριστού μας. Αλλά κι άλλο. Και τα μικρά παιδιά. Μα δεν είναι όχι μόνο στόματα. Όχι μόνο τα στόματα να έχουν χώρο. Και ο Ιορδάνης, αν ρωτήσω με τον Ιορδάνη, και ο Ιορδάνης που έφρυξε και ο Ιωάννης και η θάλασσα που εστράφει προς τα οπίσω και ο ήλιος που εσκοτίστη και οι τάφοι που ανοιχθήκανε και τα πάντα και τα άστρα όλα ομολογούν με λεστόμα ότι ο Χριστός είναι Θεός. Θυμάστε, και αν όμως θυμάστε την ημέρα του Μαΐου, ξέρετε ποιο από όλο τον κόσμο ποιοι ήταν οι πιο θερμοί του οπαδοί, οι πιο θερμοί του οπαδοί του Χριστού που άμα τον είδανε άνοιξαν σαν μπουμπούκια. Όπως το μπουμπούκι ανοίγει στον ήλιο και ρουφάει τον ήλιο, έτσι όταν ο Χριστός μας έμπαινε μέσα στην πόλη, τα μπουμπούκια που ανοίξαν τα μικρά παιδιά, τα αθώα παιδιά, έκαναν διαδήλωση. Κατάλαβαν τα αθώα τους μάτια, κατάλαβαν ότι είναι ο αθώος, ο αδαμάτητος ο Άγιος. Και τρέξανε κοντά του και έλεγαν ο Σανά, ο ευλογημένος ερχόμενος. Οι γραμματείς φαρμακωθήκαν. Και λέγουν να πάψουν τα παιδιά να φωνάζουν. Και τι είπε ο Χριστός. Κι αν αφασιωπήσουν και λύθη και πάψουν. Θα έρθει η μέρα. Σκοτεινή η μέρα. Θα συστούν τα άστρα του ουρανού. Και κάτι άλλο. Θα έρθει η μέρα. Που θα διάσουν οι εκκλησίες. Θα διάσουν. Θα κλείσουν τα στόματα. Δεν θα υπάρχει στόμα. Αλλά κι αν ακόμα σταματήσουν φραχτούν τα στόματα. Και οι πέτρες που πατούμε, τα χαλίκια που πατούμε, τα βράχια που πατούμε, τα ποτάμια μας, τα λουλούδια μας, τα άστρα μας, θα φωνάξουν. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατέρας αμήν. Και οι λύθοι και κράξονται. Δεν έχει ανάγκη από εμάς τα σκουλίκια να τον ομολογούμε. Αχ, απάνω του ταξιαρχίας και μεραρχίας και λεγιώνας, αγγέλων και αρχαγγέλων.
και το δαχτυλάκι του, έτσι το δαχτυλάκι του να κάνει ο Χριστός, έκαψε τη γη. Μα είναι μακρόθυμος και πολυέδωρος και μας σπλαχνίζεται. Εναντίον. Οι χιλιαστές είναι εναντίον του Χριστού μας. Αντίθετα. Οι χιλιαστές είναι εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Οι χιλιαστές είναι εναντίον της Αγίας Τριάδος. Οι χιλιαστές είναι, δεν παραδέχονται ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει το άγιο, το πνευματικό, το εθέριο η ψυχή. Οι χιλιαστές δεν παραδέχονται κόλλα στην αιωνία. Κλονείς. Οι χιλιαστές δύο πράγματα μισούν περισσότερο. Ποια τι μισούν. Αφρίζουνε. Είδες δαιμονισμένο. Είδες πω Θεός θα σου φυλάξει. Την κεφαλονιά που μαζεύονται είναι δαιμονισμένοι. Τι. Τίποτα άλλο δεν τρέμουν με δαιμονισμένοι. Μόλις πεις Παναγία δέσποινα Θεοτόκη. Σύονται οι αλυσίδες. Τρέμουν την Παναγία. Και ακόμα τρέμουν περισσότερο τι. Το τίμιο σταυρό. Άμα παρουσιαστεί ο σταυρός, ο σιδερένιος σταυρός, όχι ο Χριστός σταυρός που κρατάνε δεσποτάδες σήμερα, αλλά ο σιδερένιος σταυρός που κρατούσε ο Άγιος Γεράσιμος, φωνάζουν οι δαιμονισμένοι. Μας έκαψες, καψάλι μας έκαψες, μας έκαψες! Και οι χιλιαστές, θα τους καταλάβετε, δυο πράγματα μισούνε. Την υπεραγία Θεοτόκο και τον τίμιο σταυρό. Πω, σταυρός, άμα τους παρουσιάσεις πάλι. Μισούνε τα εικόνας, είναι εικονομάχοι. Θέλουν εικόνα. Στα μέρη των Βρεβενών, απάνω στα ψηλά βουνά, που εγγράφει η νεωτέρα εποπτεία του έθνου, που τα παιδιά μας πήραν την κορυφή της Πίνδου και την έσβησε μετάστρα, επάνω στα ψηλά βουνά της Πίνδου, τις Σαμαρίδες στα χωριά, που μ' αξίωσε ο Θεός να τα περιοδεύσω βράχο προς βράχο. Μια νύχτα που κάτσε σε ένα χωριό, κοντά εκεί και είδα τους τάφους των ηρώων μας, των αφανάτων ηρώων μας, εκεί μου λέγανε το εξής ιστορικό. Εκεί θα σωθεί η πατρίς μας. Προμήσαμε εμείς. Σαπίσαμε εμείς. Ζει αλλά εις τα ύψη των ωραίων της. Λοιπόν, τι. Άκουσε λέει, μου λέγε, τι συνέβη στο χωριό. Ήρθε ένας κύριος, καλοντημένος, περιποιημένος, με τη γραμματούλα του, με όλα, με τα γλυκά του λόγια. Ήταν από την Αθήνα. Και πήγε στο χωριό. Και πήγε στο σπίτι μιας χωριατοπούλας. Άμα τον είδαν οι χωριάτες, ντυμένο, έτσι. Άλλη, δόξα σε ο Θεός που την καλή μαμά την επισκέπτε ένας μεγάλος άνθρωπος. Αχ, δυστυχισμένες μάνες που απατάστε από τα εξωτερικά και δεν προτιμάτε τα φτωχά παιδιά, μόνο προτιμάτε αυτούς τους δαδύλες που έχουν εξωτερική επιβάλλεια, που να παίξουν κούκλες και μέσα με πανούκλες. Απατήθηκαν οι χωριάτες. Δε δόξα στο Θεό που ήρθε μέσα στο σπίτι μας ένας τέτοιος άνθρωπος μεγάλος. Του κάνανε τραπέζι, σφάξανε τον κοκοράτι, τον περιποιηθήκανε. Μετά λέει θα τον κάνουμε και γαμπρό. Μπήκε γαμπρό. Τι είχε αυτός, άκουσε. Ορίσαν αραβώνες, νίκανε τα στέφανα, ευχές. Μακαρίζανε τη χωριατοπούλα που παίρνε τέτοιο κοτζάμ κύριο των Αθηνών. Ιστορία άκουσα. Όταν έγινε ο χάμος, την πρώτη βραδιά, την πρώτη μέρα, αυτοί οι χωριατοπούλες επάνω στα βουνά της Μακεδονίας έχουνε ορθοδοξία. Και κάθε σπιτάκι έχει την καντήλα και τον Άγιο, το εικόνισμα. Μόλις παντρευτήκανε και έβλακα τα στέφανα. Πήρε μια καρέκλα αυτός και ανέβηκε επάνω και ξεκρέμασε με τα χέρια του τα βρωμένα και ακάθαρτα. Την εικόνα της Παναγίας και την έβαλε κάτω να την κάτω. Τι κάνεις! Φύγε στα δελά του λέει! Ήταν χιλιαστή. Τον έφυξε. Προτίμησε να μείνει έτσι. Τίμια, χωρίς άντρα, παραμαλιά όλο και τον έφυξε. Ζει η Ορθοδοξία μέσα της καρδιάς των Ελλήνων. Πήγε να κάψει τις εικόνες αυτός. Να πατήσει, υποκρίνεται. Πρόβατο ήταν εξωτερικός, αλλά μέσα ήταν λύκος, αιμοδιψής που ήταν να φάει την Ορθοδοξία και την πίστη μας. Μια απάντηση σε ένα ερώτημα ακόμα. Ένα ερώτημα. Γιατί ονομάζονται χιλιαστές. Το όνομά. Γιατί καθένας μας, άλλος ονομάζεται Νικόλος, γιατί έχει κάποιον παππού που το ονομάζεται Νικόλος. Γιατί λέγονται χιλιαστές. Γιατί βαπτιστήκανε χιλιαστές. Γιατί. Έχουν ιστορία. Διότι η πλάνη τους, η βασική πλάνη τους, ο άξονας, το αξόνιον, που περιστρέφεται όλος αυτή η σφαίρα των αρέσεων, έχει άξονα. Όπως η γη έχει άξονα, έχει και αίρεση αυτή άξονα. Ο άξονας τον πιάνει. Είναι μία πλάνη. Μία πλάνη. Έχουν μία πλάνη.
Το βουβί το είδωσε. 80 χρόνια κοπανάνε την πλάνη αυτή. Ποια πλάνη. Λέει ότι θα έρθει ο Χριστός. Και εμείς το λέμε. Και εμείς το λέμε. Θα έρθει ο Χριστός. Θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει τους πάντα. Για να πέσει κόσκινο. Θα πέσει κόσκινο. Μεγάλο κόσκινο στην γη. Δηλαδή δεν λένε αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο. Ότι θα έρθει ο Χριστός. Αυτό το παραμύθι τους. Το παραμύθι τους. Θα έρθει ο Χριστός να γκρεμίσει όλα τα κράτη, όλα τα βασίλεια και θα ιδρύσει ένα κράτος μόνο. Μια αυτοκρατορία πιο μεγάλη. Μεγαλύτερη από τον Γέστρα, μεγαλύτερη από τον Αλέξανδρο, μεγαλύτερη από το Σοβιέτ, μεγαλύτερη από την Αγγλία, μεγαλύτερη από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα είναι αυτοκρατορία. Θα είναι που θα έχει πρωτεύουσα αυτοκρατορία των Εβραίων. Και θα έχει πρωτεύουσα τα Ιεροσόλυμα και στα Ιεροσόλυμα θα είναι μεγαλύτερο ασύρματο του κόσμου. Και από εκεί θα παίρνουν διαταγές όλοι οι λαοί να κυβερνώνται από τους Εβραίους. Και ο Χριστός τον έκαναν βασιλιά του κόσμου. Και από τα Ιεροσόλυμα λέει θα διορίσει την πρώτη κυβέρνηση. Την πρώτη κυβέρνηση. Άκουσε, μη γελάστε. Είναι να γελά κανείς. Θα διορίσει λέει σαν τον βασιλιά θα διορίσει κυβέρνηση ο Χριστός. Κάτω στη γη. Αυτός που είπε ουτσάς τη βασιλιά του κόσμου τούτου. Ουκούν βασιλάξεις εσύ. Είσαι βασιλιάς του λέει. Λάθος το κάνει. Δεν είναι βασιλιάς του κόσμου. Δεν είναι απάνω σε θρόνο, σε κόκκαλα και αίματα. Δεν είναι βασιλιάς του κόσμου. Η βασιλιά είναι ουτσάστε του κόσμου τούτου. Είπε ο Χριστός, αυτό το κάνω βασιλιά. Και θα υπογράψει, θα καλέσει τα ανάκτορα, λέει ο Χριστός, και θα διορίσει την πρώτη κυβέρνηση. Χαριστικός. Ακούστε τα χαρτοφυλάκια, τα υπουργεία. Πρωθυπουργός ποιος θα είναι. Θα είναι ο Αβραάμ. Πρωθυπουργός. Υπουργός των στρατιωτικών θα είναι ο Δαβίδ. Υπουργός της αυτής. Τώρα της υγιεινής θα είναι ο Ιώ, ο υπουργός της και ούτω καθεξής. Όλοι αυτοί θα αναστηθούν, το κάνουν υπουργεία, λένε να διοικήσουν τον κόσμο. Α! Και πού το στηρίζουν αυτό. Το στηρίζουν σε κάποιο χωρίο της Αγίας Γραφής, της Αποκαλύψης που λέει ότι θα βασιλεύσει ο Χριστός κατά χίλια έτη. Εκεί όμως εννοεί ο Χριστός κάτι άλλο. Εκεί μέσα δεν εννοεί αυτό. Εννοεί μια περίοδο κατά την οποία το πνεύμα του Ευαγγελίου θα κυριαρχήσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τι κάνω, ξέρετε τι κάνω. Το ίδιο Ευαγγέλιο έχουν και φιλιαστέ. Ό,τι έχουμε εμείς, έχουμε και αυτοί. Αλλά τι πατέρα. Αυτοί τι πατέρα. Αυτοί διαστρεβλώνουν τα χωρία της Αγίας Γραφής. Με άλλα λόγια, με απλούστερα λόγια. Προ Χριστού, εδώ στο νησμό, στη γέφυρα του νησμού, πέρα από τον νησμό, ήταν ένας νηστής. Φοβερός νηστής. Τον λέγανε αυτός ο νηστής τι έκανε. Είχε ένα σανίδι. Ένα σανίδι, μια τάβλα. Και όποιος περνούσε άντρας, τον έφερνε. Τον έγδινε, τον έβανε απάνω στη σανίδα, στην τάβλα, και άμα ήταν πιο κοντός, ο ένας τον τραβούσε από τη μια μεριά, ο άλλος τον τραβούσε και του εξάφρανε, του έκανε τα χέρια, τα τον τέντο να φτάσει τη σανίδα. Όποιος πάλι ήταν πιο μεγάλος, πιο μακρύς, τότε του κόβανε το κεφάλι, τα πόδια, τον φέρουν ίσα με τη σανίδα. Μέτρο του είχε τη σανίδα. Έτσι λοιπόν και οι χιλιαστέ έχουν μια σανίδα του διαόλου και παίρνουν τα χωρία της Αγίας Γραφής και τα βάλουν πάνω στη σανίδα τους. Και όσα σχωρία δεν αρέσουν τα κόβουν. Όσα δεν αρέσουν τα τεντώνουν. Αυτά είναι προκρούστε. Είναι ληστέ του Ευαγγελίου. Είναι διαστροφή. Η μεγαλύτερη διαστροφή στον αιώνα. Αλλά πώς ξαφλώθηκαν. Πού είναι η σπηλιά τους. Η σπηλιά τους. Όσοι από εσάς πήγανε στην Αμερική θα ξέρουν πολύ καλά ότι έξω από τη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα προάστιο που λέγεται Brooklyn. Αυτοί λοιπόν στο Brooklyn της Αμερικής γεννηθήκανε. Εκεί που πέφτουν τα δολάρια. Τα πολλά. Προ 80 χρόνια. Από εκεί. Και ξαπλώθηκαν. Και έφτασαν και στην Ελλάδα. Δεν εξετάζω. Πού πήγανε. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή που πήγανε. Ξετάζω πώς ήταν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πώς ήταν. Πώς ήταν στην Ελλάδα. Το 1920, τότε 20 που Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, πολέμη μέσα στη Μικρά Ασία και εσύ το τόπο. Στην Αλεμοζάνη, ο Νίκος χαίρεται. Τότε ήταν με τη βαλίτσα, με τα δολάρια τους, εδώ στην πατρίδα μας. Μπήκαν. Πώς ήταν. Τέσσερες ήταν το 1920. Τέσσερις. Τώρα πώς είναι. Ξάπλωσε η αράχνη
πάντου σε πόσες πόλεις. Σε 49 πόλεις Ελλάδος έχουν τα δίκαια. Σήμερα είναι 20.000 στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι στη Λάρισα και πάνω στη Μακεδονία και σε κάτι χωριά εδώ στη Ρούμελη. Παντού είναι. Παντού. Ξαπλώσαν. Πώς ξαπλώσανε. Τα όπλα τους. Ποια είναι τα όπλα τους. Πρώτα. Τα φυλάδια έχουν τυπογραφείο μέσα εδώ στην Αθήνα, χαρτί πόλικο, δωρεά και τυπώνουν συνεχώς. Πρέσα και τυπώνουν συνεχώς, ακατάβαστα. Και σκορπίζουν παντού τα φυλάδια τους δωρεά. Δεύτερο, χρήμα που σκορπάνε στο φτωχό μας λαό. Βέβαια, όταν εμείς οι παπάδες δεν πάμε στα σπιτάλια των φτωχών, βέβαια, όταν οι πλούσιοι δεν μεταβαίνουν στα σπίτια των φτωχών, θα πάνε χιλιάστε, θα τους κερδίσουν με τα δολάρια τους. Δεν λέω ότι κάνουν καλά, όχι. Προτιμότερο να πεθάνει ο άνθρωπος με την πίστη στο Θεό, παρά να έχει τα χρήματα του διαβόλου. Αλλά τέτοιος ηρωισμός δεν είναι εύκολος στον αιώνα μας. Χρήμα, βιβλία, τι άλλο. Έχω και κάτι άλλο, οι χιλιάστε. Τι άλλο. Στα χρόνια της κατοχής δεν τολμούσαν να ξεμητήσουνε. Γιατί τώρα, να πούμε μια πικρά αλήθεια, ένα παράδειγμα. Μου έλεγε ένας καθηγητής ότι κάθε πρωί στο προάβλιο του γυμνασίου βάζει τα παιδιά όλα το γυμνασίο και κάνουν την προσευχή τους, όλα τα Ελληνόπουλα, προτού να μπουν μέσα στο σχολείο, όλες οι τάξεις. Έξυπνος αυτός καθηγητής, όχι κοιμόμενος, παρατηρούσε τα παιδιά στα μάτια και είχε σημαδέψει ένα που δεν έκανε ποτέ το σταυρό του. Ποτέ το σταυρό. Όλα τα παιδάκια έκανε το σημείο του σταυρού. Τον παρατηρούσε μια εβδομάδα. Ύστερα από μια εβδομάδα πλησιάζει ο καθηγητής, του λέει: εδώ παιδί μου, κάτι μπροστά. Σε παρατηρώ τώρα, λέει, μια εβδομάδα δεν κάνει σταυρό. Αυτός με μια αφάδεια, έτσι θέλω. Ο καθηγητής, κατ' εμέ πολύ καλά, εθύμωσε και του δίνει. Παρολίγο να απολυθεί! Παρολίγο να απολυθεί! Γιατί επήγε η υπόθεση στην Αμερικανική πρεσβεία και επενέβη ο Αμερικάνος πρεσβευτής να υποστηρίξει το χιλιάστη! Έχουν λοιπόν δόντια μεγάλα και προστάτας μέχρι της Αμερικανικής πρεσβείας. Δεν θέλω να παραξηγηθούν τα λόγια μου. Δεν ανήκω ούτε στην Α ούτε στη Β παράταξη. Είμαι όλοι χριστιανός ορθόδοξος. Και θέλω να δω το ελληνικό, μόνο το ελληνικό θέλω να δω, την ορθοδοξία και να βουλιαράζει ένα καθαρά και αμύαντος από όλη την πασπερμία των εθνών. Κατάλαβες, προστασία μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία. Γιατί ετόλμησε ο ορθόδοξος καθηγητής να χτυπήσει, να τραβήξει τα αυτή του μαθητού που ηθαδίασε και να γύρω ό,τι θέλω κάνω. Δεν είδατε τις ημέρες αυτές. Εδώ προημέρα στο λιμάνι, λέει, στο αεροδρόμιο, κατέβηκε ένας άλλος διάολος. Ένας άλλος αρχηγός δαιμόνων. Τώρα έγινε και μια νέα φάμπρικα. Πάλιωσε λίγο ο χιλιασμός και έβγαλε τώρα από το εργοστάσιο του άλλο μηχάνημα ο διάολος. Είδες κάτι καινούργια αυτοκίνητα όταν βγούνε, παλιώνουν και όλοι τα θαυμάζουνε. Τώρα λοιπόν ο διάολος, πάλιωσε ο χιλιασμός και έβγαλε τώρα ξεφούρνησε νέο μηχάνημα. Άκουσα άλλο μηχάνημα, ολοκένουργιο, αστράφτη, χαζεύουν σαν τα παιδιά. Λέγεται ρόταρι. Και είναι όλοι οι μεγάλοι. Καθηγητάδες, στρατηγοί, ναύαρχοι, υπουργοί. Θα σας πω καμιά μέρα τι είναι αυτό το ρόταρι. Μεγάλος διάολος, με 150 κέρατα κρυμμένος κάτω από τα λευκά φτερά. Λοιπόν, και μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο, πήγαν όλοι οι μεγάλοι και τον υποδεχτήκανε. Και του κρεμάσανε και ένα μεγάλο παράσημο. Εγώ 25 χρόνια περαιτώ την πατρίδα, κανένα παράσημο δεν έχω. Δόξα σοι ο Θεός. Παράσημά μου είναι η φυλάκα και ο διωγμός. Δόξα σοι ο Θεός. Αλλά έλα ρε, τα παράσημα δεν τα κρεμνάς στον τραυματία. Δεν το κρεμνάς σε αυτή την εργάτρια που δουλεύει μέσα και σαπίζει με το εργοστάσιο. Δεν την κρεμνάς, δεν κρεμνάς το παράσημο στη μάνα, την ροήδα, τη χείρα με τα 10 παιδιά και την κρεμνάς από το διάολο που έρχεται. Είναι βασίλειο αυτό, είναι έθνος αυτό, είναι μασονία και ροταρία. Κρεμάσανε παράσημο στο διάολο. Ναι, ήρθε ο αρχηγός του ρόταρι που δεν πιστεύουν τίποτα. Και μαζεύτηκαν όλοι. Όλοι να υποδεχθούν αυτά. Α, ξέχασα.
Όπως λοιπόν οι μεγάλοι στο αεροδρόμιο υποδεχτήκαν τον αρχηγό των δαιμόνων των Ροταριανών και του κρεμάσανε μεγάλο μεγαλόσταυρο, λες και σε την Ελλάδα, έτσι προ 4 χρόνια ήρθε και ο αρχηγός των χιλιαστών. Και κανένας αυτοφύλακας δεν του είπε έξω. Όχι. Τον υποδεχτήκαν. Παραδάκι. Ρήμα. Ενοικίασε ο αρχηγός των χιλιαστών στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κινηματογράφο των Αθηνών. Και μαζευθήκανε από όλη την Ελλάδα. Από την Τράκη. Από τη Μακεδονία. Από την Ήπειρο. Από τα νησιά. Μαζευθήκανε, αδέρφια μου. Μαζευθήκανε. Πόσοι νομίζετε. 2.000 χιλιαστές στην Αθήνα μέσα. Πιάσανε όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας. Όλα τα ξενοδοχεία πολυτελείας τα πιάσανε. Και συνεδριάσανε μια εβδομάδα. Και η αστυνομία τους φύλαγε. Τους φύλαγε. Η αστυνομία που έχει επάνω στην κορυφή της το σταυρό. Το σταυρό που πατάνε οι χιλιαστές, αυτή η αστυνομία τους προστάτει. Προστατεύονται αυτοί. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Και τι άλλο. Δεν τους φοβάμαι τους χιλιαστές. Πίστεψε με. Ένα φοβάμαι. Τι φοβάμαι. Ρε. Δεν φοβάμαι τους χιλιαστές. Ούτε τους μασόνους. Για ένα φοβάμαι. Ένα φοβάμαι. Σαν το μεγαλύτερο εχθρό. Ποιο φοβάμαι. Έχουν τακτική χιλιαστέ. Κοιτάζουμε τα κιάλια. Άμα δούνε κανένα παπά να κάνει το ελάχιστο. Το ελάχιστο άνθρωπος. Δεν δικαιολογώ. Δεν είναι απολογητής των κακιών και των βρωμολογητών του άσου. Ο Θεός γνωρίζει τους αγώνας μου στην πατρίδα. Αλλά κοιτάζουν για όλοι με το κιάλι. Από μακριά. Άμα δούνε διάφορο. Παπά, καλό γύρο, δεσπότη να κάνει κάτι. Τρουμπέτα στη γειτονιά, παπάς, δεσπότη. Αν φορούσε γραβάτα, δεν θα μπορούσε. Τώρα που είναι παπάς, τώρα που είναι διάκος, το τόσο την τρίχα την κάνουν σκηνιά. Σκηνή, αμέσως πώς. Παίρνουν όχλα. Αυτές τις ημέρες, εγώ δεν ήθελα σήμερα να μιλήσω. Να σας είχα δώσει υπόσχεση και ήρθα. Αδεμή, έχω τόσο αηδιάσει, τόσο πικρανθεί. Τόσο κατέβηκα την κόλα στις ημέρες αυτές που δεν θέλω να πάω στο Άγιο Όρος να βρω μια σπηλιά να κλαίω τα μαθήματά μας. Γιατί. Διαβάζετε την μερίδα. Διαβάζετε. Όπλα στους χιλιαστάς, στους μασόνους, στους αθέους δίδομαι εμείς δυστυχώς η κηρυγή. Δίνει διάρεσης που υπάρχει τώρα μεταξύ των ιεραρχών. Δίνει διάρεσης μεταξύ των ιερέων, τα σκάνδαλα των ιερέων. Αυτά θα διάσουν τις εκκλησίες του Χριστού μας. Ναι. Περνούσα, κατέβηκα από το σιδηρόδρομο και περνούσε ένα κεντρικό καφενείο. Μόλις περνούσα, μη είδανε άγνωστος παπάς εγώ στην αιωνία. Μη είδανε και άκουσα καθαρά. Άφου λέει οι παπάδες που μαλώνουν και τσακώνονται λέει κόψιμο που φαίνε. Άντε να τους μαζέψεις μέσα. Άντε αυτές τις ημέρες χρυσές δουλειές κάνει ο χιλιασμός. Αν είναι 10 θα γίνουν 100. Γι' αυτό είπα, ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας δεν είναι ο χιλιασμός, δεν είναι ο μασονισμός, δεν είναι η ιδιαίων, δεν τους φοβάμαι. Δώστε μου μεγάλους βασιλείους, δώστε μου χρυσοστόμους, δώστε μου ασκητάς, δώστε μου αγίους και ας έρθουν όλοι οι ιδιαίων, θα τους νικήσουμε. Αλλά κι άλλα ακόμα δεν είναι. Μη φανταστείτε ποτέ, μα τότε θα δελειθεί η Εκκλησία, όχι δα. Αυτή πρώτα, διότι ιερείς και αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ 12 ήταν οι Απόστολοι και βρέθηκε ένας Ιούδας. Και εδώ που είναι 8.000 δρασοφόροι δεν θα βρεθούν και τέτοια πρόσωπα που θα σκανδαλίσουν. Είναι αδικία αυτό. Αδικία. Θα βρεθούν και πρόσωπα τα οποία δεν βαδίζουν αξίως Αποστολής. Έπειτα ένα άλλο. Η θρησκεία μας δεν εξαρτάται από παπάδες. Δεν εξαρτάται από τους δρασοφόρους. Η θρησκεία μας εξαρτάται από το Θεό. Και ό,τι επίτευσε ο Θεός δεν μπορούν να διαλύσουν ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε τίποτα. Ναι, ποιο, ακούστε. Μια μέρα, διάβασα σε ένα παλιό βιβλίο στη Ζάδοχα, στο ποτάμι στον Αλιάκμονα, εκεί που τρέχει ο Αλιάκμονας, υπάρχει ένα ιστορικό μοναστήρι Ζάβορδα, έξω από τα Γρεβενά, και εκεί μέσα στα παλιά βιβλία διάβασα μια ωραία ιστορία. Ένας χριστιανός, πήγαινε τακτικά στην εκκλησία. Δεν άφηνε σπίλο, δεν άφηνε παράκληση. Άκουε καμπανάκι και άφηνε τα πρόβατα και πήγε στην εκκλησία. Μια μέρα άκουσε ότι ο παπάς έκανε μια αμαρτία. Α, λέει, δεν ξαναπάω πια στην εκκλησία, λέει. Δεν ξαναπάω. Δεν μπορώ να δω τον παπά.
και έπαψε να πάει στην εκκλησία. Όπου μια μέρα ο τσοπάνης αυτό, το πτωχαδάκι αυτό, περνούσε από μια ρεματιά. Κι ήταν μεσημέρι, Ιούλιος μήνας. Κι έπεφτε ο ήλιος, άγω, δίψασε ο τσοπάνης. Βρέχει, βρίσκει μια πηγή, νεράκι, κρίσταλο. Το όπιε γλυκάδι. Με τέτοιο λέει, χρόνια γυρίζω τα βουνά. Εδώ στην περιοχή, μα τέτοιο νεράκι δεν είχε ποτέ. Βάλε νεράκι, λέει, τέτοιο νεράκι. Κρίσταλο, λέει, για να δω. Του πήγε περιέργεια. Για να δω, πού βγαίνει. Πού βγαίνει αυτό το νερό. Άφησε λοιπόν να βαδίζει. Να βαδίζει, να προχωράει, να βρει την πηγή. Προχώρησε, προχώρησε. Έφτασε μαθιά μέσα στην ερμιά, μέσα στο λόγο. Και τι να δει. Όταν πλησίασε, κράτησε την πηγή του. Πόλε, τι είναι εδώ πέρα. Το νεράκι, το καθαρό, το κρυστάλλινο, έβγαινε μέσα από την κοιλιά ενός σκυλιού βρωμισμένου που είχε πετσοβήσει. Από εκεί μέσα έβγαινε. Πόλε, πόλε. Από ένα σκύλο βρωμισμένο βγαίνει το νεράκι αυτό το κρυστάλλινο. Απορούσε. Τη στιγμή εφανιό άνθρωπος. Ας μη πιστεύουν οι άπιστοι. Εμείς πιστεύουμε ότι και διαγγέλων και διαλύτων και δωρατών και ωράτων λαλεί ο Θεός. Προσιάστηκε ο άγγελος. Του λέει, απορείς. Απορείς. Το κρύσταλλο νερό είναι η Ορθοδοξία. Το σκυλί το βραβισμένο είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Μέσα από αυτού βγαίνει το κρύσταλλο το νερό. Μη εξετάζεις που βγαίνει. Από τη στόμα βγαίνει. Το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού, είτε Άγιος, είτε Αματωρός, είτε Πόρνος, είτε ό,τι είναι νεράκι κρυστάλλινο. Ό,τι τα λόγια, μη εξετάζεται ποιοι είναι αυτοί. Κοιτάζεται ότι πίσω από τα μυστήρια είναι το Πνεύμα του Άγιο, είναι η Αγιώτρια και συνεπώς δεν δίνουμε το δικαίωμα τους χιλιάστας να λέγουν ότι η κληρική είναι τιούτη και τιούτη. Αδελφοί μου, προτού να τελειώσω, ρίπτω μια τελευταία πινελιά. Γεια. Καλά, εσένα που κάνεις τον εθνικό φρονά και φωνάζεις, φωνάζεις. Δεν σε ενδιαφέρει ο Χριστός, δεν σε ενδιαφέρει η Παναγιά, δεν σε ενδιαφέρουν τα εικονίσματα, δεν σου καίει καρδί. Πολύ καλά. Μα είσαι λέγει εθνικό φρονάς. Πολύ καλά, μπράβο. Καλά, δεν μου λες, πήγες να εξετάσεις, γιατί συνείδησα κάποιον τέτοιο. Δεν μ' αβαριέσαι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν σε ενδιαφέρει, εμάσαι λοιπόν, ότι η χιλιάστα δεν είναι μόνο αντίον της θρησκείας, είναι αντίον της πατρίδος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ποτέ περνούσε ένα σύνταγμα με ένα άγιο συνταγματάρχη μέσα από μια πόλη και οι σάλπιγγοι εσηκούσανε. Εκλεφτά παιδιά. Όταν μπήκανε μέσα στην πόλη, νεκρώθηκε η πόλη. Μπήκαν έξω. Πήγε αυτός ο συνταγματάρχης στην πλατεία της πόλεως και αμέσως χτυπάει τον εθνικό ύμνο και η σημαία ελληνικιά υψώνεται στον αέρα. Όλοι δακρύσαν. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, όλοι. Όλοι αγαπούν την πατρίδα. Διαφάρομαι στις ιδέες. Όλοι δακρύσαν. Όλοι σταματήσανε, προσοχή. Προσοχή, σταματήσανε. Σταμάτησαν οι πάντες. Ένα μικρό παιδί που πουλούσε κουλούρια τα βάλε κάτω. Ένας άλλος που περπατούσε σταμάτησε. Όλοι το σταματήσανε. Ένας δεν σταμάτησε. Μόνο περπατούσε και έκανε σολάτσο μέσα στην πλατεία. Τον γραπώνει. Τι ήταν η χιλιαστή. Δεν σέβονται τίποτα. Η σημαία που να πάνω γραμμένο με αίματα το εντούτο νίκα. Και είμαστε οι μόνοι που επάνω στη σημαία δεν έχουμε πουλιά, δεν έχουμε αστέρια, δεν έχουμε κουράκια, δεν έχουμε αετούς, δεν έχουμε λιοντάρια. Το μόνο έθνος που στη σημαία μας έχουν τον τίμιο σταυρό. Τη σημαία μας δεν την τιμούν αυτοί. Είναι αντίον της σημαίας, εναντίον της πατρίδας. Έλια σας. Τους αφήνετε. Πολύ καλά. Τότε, για, κάνω μια υπόθεση. Κάνω μια υπόθεση. Για τους αφήσουν ελεύθερους και σκορπίσουν και γίνουν όλοι ελάς χιλιαστέ, τότε, τότε. Θα είναι μαύρη ημέρα. Με 100% θα είναι μαύρη ημέρα. Εγώ δεν θέλω να ζω. Που μέσα από την Ακρόπολη θα κατεβαστεί η σημαία ελληνική. Ο φρύνος των αιώνων. Θα κατεβαστεί η σημαία και θα υψωθεί απάνω στην Ακρόπολη η σημαία των χιλιαστών, των μασόνων. Και η σημαία των μασόνων ποια είναι? Ένα τρίγωνο. Το δε τρίγωνο ήταν. Αν θέλουμε τρίγωνο να υψωθεί στην Ακρόπολη, ας τους αφήσουμε. Αν θέλουμε ελληνική σημαία να σχηματίσει τους αθώους, όλοι μας πρέπει να σταθούμε πάνω στις επάρξεις και να κλείσουμε τις πόρτες μέσα στο σατανικό τούτο καθεστώς. Αδελφοί μου,
Τελείωσα. Σφραγίζω τώρα. Πάνω σφραγίδα. Απέδειξα. Πίεστη χιλιασμό. Απέδειξα ότι είναι η άρεση στον Ελέσσο. Και ότι είναι έτσι εναντίον της πατρίδος και εναντίον. Παιδιά, κυρία Σπρωμάνιδες, κυρίκοι παπάδες, στα όπλα του Χριστού μας. Δεν ξετάζω, δεν ξέρω τι γίνεται στο κολονάκι. Εγώ εδώ μιλάω, εδώ στα παιδιά της Νέας Ιωνίας. Δεν ξέρω, ο Νιανάς να γονατίσει στο διάολο. Η Νέα Ιωνία όχι, να μην γονατίσει στο διάολο, να μην γονατίσει στα δολάρια. Η Νέα Ιωνία πάνω ψηλά, στα όστρα. Η Νέα Ιωνία να γίνει κάστρο, κάστρο ελευθεριάς. Κάστρο ορθοδοξίας και πάνω στη σημαία της με γράμματα κοντινά να γράφονται αυτή η πίστης των Ορθοδόξων. Αυτή να μας σώσει, σ' αυτή κινηθήκαμε, σ' αυτή να μεγάλωμε. Εν Χριστώ Ιησού, ον πέδες ημιείτε εις πάντα στους αιώνα. Αδελφοί μου, μου λέγανε προ ένα μήνα μου λέγανε θα πάω στην Ιωνία να μιλήσω. Λέει να μην πάω στην Ιωνία. Γιατί να μην πάω στην Ιωνία? Αν κάνεις εσπερινά κηρύγματα, αν χτυπήσεις στην Ιωνία την καμπάνα, αν κάνεις εσπερινά κηρύγματα, να μας τρυπήσεις τη μύτη μας, εάν θα μαζευτούν στην Ιωνία. Κι όμως μαζευτήκατε! Γεμίσε τον ναό! Σας περιμένω την άλλη Κυριακή, τελευταίο κήρυγμα εδώ στους Αγίους Αναργύρους. 6 ώρα, τελευταίο κήρυγμα για να σας πούμε τις αλήθειες του Χριστού. Ο δε Κύριος Ιησούς Χριστός, διαπάντων των Αγίων, να είναι μαζί σας, εκλεκτά παιδιά της Ιωνίας. Αμήν.